Το ανάδειξε το βιβλίο έχει καλεσμένη την κυρία Λεάννα Μάνεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ κοντά μας. Η οποία κριτικάρει, διαβάζει διάφορα βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός ή Κάκτος των συγγραφέων και κάνει κάποιες σχετικές κριτικές. Και όλα αυτά φυσικά αφορούν την ηλεκτρονική σελίδα που έχει στο Facebook, το ηλεκτρονικό περιοδικό Βιβλιοσυζητήσεις. Σωστά? Ναι, σωστά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είστε απόφυτος του Τμήματος Δασολογίας και Περιβάλλοντος, αλλά έχετε κάνει και σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Πώς προέκυψαν όλα αυτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, αλλά ασχολείται και με ένα άλλο κομμάτι πια, έτσι είναι, της συγγραφής και της διόρθωσης επιμέλειας κειμένων και γραπτών? Είναι η αλήθεια ότι από μικρή μου άρεσε το διάβασμα και η συγγραφή κειμένων. Mm-hmm. Οπότε μετά, επειδή δεν προέκυψε να βρω δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου, εκεί ξεκίνησα στη δεύτερη δουλειά μου, έτσι, να γράφω άρθρα και δελτία τύπου και είδα ότι μου άρεσε. Mm-hmm. Και μετά άρχισα από το 14 να αρθογραφώ σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για βιβλία, θέατρα, ταινίες κτλ. Ωραία. Και είδα μετά ότι όλο αυτό μου αρέσει, οπότε είπα να το προχωρήσω λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα βοηθάει και η τεχνολογία, οπότε γι' αυτό. Τα βιβλία τα οποία συνήθως κριτικάρεις, ας πούμε, γράφεις κάποιες επιμέλειες στα κείμενα, είναι τύπου λογοτεχνικού, είναι νουάρ, είναι αστυνομικά, είναι επιστημονικά, τι βιβλία είναι? Είναι σίγουρα λογοτεχνικά και είναι και προσωπικής ανάπτυξης, κυρίως αυτά τα δύο. Wellness, έτσι, και μάλιστα. Οι συγγραφείς που έρχονται σε εσένα έρχονται μέσω των εκδοτικών οίκων ή μπορεί να έρθουν και μόνοι τους? Αυτοί που με έχουν προσεγγίσει ήταν πριν, έρχονται μέσα από την ιστοσελίδα. Από την ιστοσελίδα. Μέσα από την ιστοσελίδα μου με βρίσκουν και έρχονται. Επίσης είναι και άτομα του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού και της επαρχίας, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί έχω και αρκετούς ακόλουθους που είναι στο εξωτερικό. Έλληνες είναι όλοι και είναι στο εξωτερικό, οπότε με ακολουθούν και παρακολουθούν την πορεία μου. Και έτσι θέλουν δηλαδή μια επιμέλεια στο κείμενο πριν βγει το τελικό, ασφαλώς, έτσι είναι, πριν εκδοθεί, κάπως έτσι είναι και κάποιες εργασίες? Ναι, η επιμέλεια είναι να κάνω, να δω αν έχει ορθογραφικά λάθη, αν θέλει κάποια έτσι διαμόρφωση το περιεχόμενο. Mm-hmm. Οπότε. Κάπως έτσι λειτουργεί. Ναι. Μόνο σε βιβλία, μπορεί να είναι και σε κάποιο άρθρο και σε άλλα αντικείμενα. Mm-hmm. Συγγραφικά. Και το περιοδικό ξεκίνησε από πότε να βγαίνει και βγαίνει κάθε μήνα, πώς είναι? Ναι, το ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2021 και βγαίνει κάθε μήνα. Mm-hmm. Και κάθε μήνα φροντίζω να έχει μια θεματική ενότητα έτσι όσο γίνεται. Κάνει αφιέρωμα, ας πούμε, σε κάποια θεματική ενότητα. Ναι, περίπου πόσες σελίδες είναι το μήνα? Πόσες σελίδες είναι δηλαδή το... Γύρω στις 50. 50 σελίδες περίπου, έτσι. Είναι ελληνική η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται συνήθως? Ναι, ελληνική είναι, μόνο ελληνική. Δεν είναι ξενόγλωσσο κάτι. Ελληνική. Ωραία. Βλέπουμε κιόλας και στους δέκτες μας και κάποιο σχετικό τεύχος που μας έχεις στείλει, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα επόμενα τεύχια, ας πούμε, του 22 τώρα, ποια θεωρείς ότι σε ποιο κομμάτι θα είναι αφιερωμένα? Έχεις σκεφτεί, ας πούμε, τις θεματικές ενότητες? Για παράδειγμα, δεν θα πω όλους τους μήνες, γιατί ακόμα, ας πούμε, τον επόμενο τον Ιούνιο σκέφτομαι να είναι για το περιβάλλον, επειδή να σου μια ημέρα. Και το Σεπτέμβριο, επειδή είναι μικρασιατική καταστροφή, για παράδειγμα, σκέφτομαι να είναι για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Επίσης, το καλοκαίρι, κάποιος μήνας μπορεί να αφορά έτσι πιο καλοκαιρινά θέματα. Mm-hmm. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ανάλογα και με τις παγκόσμιες ημέρες και ιστορικά γεγονότα, ίσως, να φτιάχνω τα θέματα. Ωραία. Μέσα στα επόμενα πλάνα σου, εκτός από το περιοδικό, είναι κάτι άλλο σχετικό? Ναι, ενδεχομένως να κάνει κάποιο συνδρομητικό πρόγραμμα που να αφορά τα βιβλία και τη συγγραφή. Mm-hmm. Ακόμα το σκέφτομαι. Το σκέφτεσαι κάπως έτσι το κάνεις, ναι. Αλλά το προγραμματίζω κάποια στιγμή να το κάνω. Προς εκείνη την κατεύθυνση. Ναι. Ωραία. Επίσης, έχω συνεργαστεί και με άλλους εκδοτικούς παλιότερα. Από αυτούς που είμαι τώρα, όταν έγραφα στο ηλεκτρονικό site που έγραφα. Mm-hmm. Επίσης, έγραφα και για ταινίες, για θέατρα. Έχω συνεργαστεί και με θέατρα. Πολύ καλλιτεχνικό δηλαδή κομμάτι. Πολύ σωστά. Όχι τώρα σε αυτό το περιοδικό, ενώ πιο πριν που ήμουνα. Mm-hmm. Ενδέχεται δηλαδή να βάλεις και αυτή τη στήλη για το θέατρο, το σινεμά και τα καλλιτεχνικά? Όχι. Γιατί κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα blog που να τα βάζω εκεί. Mm-hmm. Επειδή σταμάτησα να γράψω αυτή την ιστοσελίδα τώρα, οπότε κάπου να τα. Να τα εντάξεις κάπως έτσι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά αυτό επειδή είναι κυρίως για τα βιβλία. Mm-hmm.
Επίσης, ξέχασα να πω ότι στο περιοδικό, εκτός από βιβλιοπροτάσεις και κριτικές βιβλίων, έχει και κάποια tip για συγγραφή. Δηλαδή, πολύ ωραία, για τη δημιουργική γραφή δηλαδή. Ναι. Δίνεις κάποιες πρακτικές συμβουλές λοιπόν στον κόσμο πώς μπορεί να γράψει καλά. Έτσι, δεν είναι, και να γράψει σωστά, ίσως. Ναι, κυρίως κάποιες ιδέες δίνω, δηλαδή ώστε να πάρει έμπνευση που αφορά παιδική λογοτεχνία, προσωπική ανάπτυξη και λογοτεχνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Ουσιαστικά είναι σαν μαθήματα κατά κάποιο τρόπο. Πρόκειται να επιδοθεί σε κάποια ίσως σεμινάρια, ιντερνετικά, κάτι σε σχέση που να αφορά το βιβλιοσυζητήσεις, αλλά σε επίπεδο σεμιναρίων και οδηγιών για τη συγγραφή. Για τη συγγραφή, σκέφτομαι ίσως κάνω κάποιο σεμινάριο επιμέλειας και διόρθωση κειμένου κάποια στιγμή. Μάλιστα. Αυτό ενδεχομένως να προγραμματίσεις το επόμενο διάστημα. Ναι. Ωραία. Οπότε λοιπόν η επόμενη ενότητα θα είναι το περιβάλλον, έτσι, του καλοκαιριού. Ναι, τώρα αυτόν τον μήνα δεν ξέρω ακόμα. Τον επόμενο θα είναι το περιβάλλον, ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.